Το άλλο είναι το βίντεο αυτό με τον φυσικοθεραπευτή στο ίδρυμα με τα αυτιστικά παιδιά. Να. Ο οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το έχει. Αν αποκάλυψε έχει... πρώτο το έθνο.gr. Βρίσκεται αντιμέτωπο με τον Έχει συλληφθεί ο άνθρωπο αυτό. Έχει Δυο χρόνια μετά έπρεπε να γίνει αυτό το δημοσίευμα για να υπάρξει παρέμβαση. Για πάμε να το δούμε, παιδιά, να δούμε, Καταρχάς, να δούμε εδώ το ρεπορτάζ. Πάμε. Ε, το ε. να το δούμε εδώ το ρεπορτάζ που αποκάλυψε το έθνο. Εικόνε που σοκάρουν. Εργαζόμενο χτυπάει βάναυσα ένα μικρό αγόρι σε κέντρο για αυτιστικά παιδιά. Ο φυσικό πλησιάζει το παιδί και το κλωτσάει στο πρόσωπο. Στη συνέχεια το αρπάζει από τα μαλλιά, με τα πόδια του τα το κινητοποιεί και χτυπάει το κεφάλι του με δύναμη στο πάτωμα. Είναι φανερό από τι εικόνε ότι ο μικρό υποφέρει. Οι εικόνε προκαλούν αποτροπιασμό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια των άλλων παιδιών που κάνουν εργοθεραπείε, αλλά και στι δύο άλλε εργαζόμενε στη συγκεκριμένη δομή οι οποίε δεν κάνουν τίποτα για να γλιτώσουν το μικρό αγόρι από τα χέρια του. Η μία από τι δύο είναι φανερό ότι βλέπει το συνάδελφό τη να κακοποιεί το αγόρι, αλλά δεν κάνει τίποτα για να το σταματήσει. Φαίνεται μόνο να τον πλησιάζει όταν πια έχει χτυπήσει δύο φορέ άγρια το παιδί. Όλη αυτή την ώρα το παιδί μένει ακίνητο, πεσμένο στο πάτωμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, έχει ανοίξει φάκελο για την υπόθεση, ενώ έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία ανηλίκων. Πηγέ από τη δομή μα είπαν ότι για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι γονεί του μικρού αγοριού. Η απίστευτη αυτή κακοποίηση έγινε το καλοκαίρι του 2019, όπως αναφέρει το έθνο.gr που πρώτο δημοσίευσε το βίντεο. Είναι ανήλικο αμέα και ο πρώτος που έπρεπε να ενημερωθεί αφού ο συνάδελφος είχε φύγει από το χώρο ήταν ο γονέας. Ήρθε η μητέρα, δείξαμε το βίντεο και ρωτήσαμε τη μητέρα. Τι κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει, τι επιθυμείτε κι εσεί, γιατί η συνάντηση έγινε μαζί μου. Είδε όλο το βίντεο και δεν ήταν επιθυμία τη ούτε η αστυνομία ούτε η εισαγγελία. Η διευθύντρια του κέντρου υποστήριξε αφού ενημερώθηκε για τη βάναυση συμπεριφορά του φυσικοθεραπευτή ότι τον έδιωξε από τη δομή με την υπόσχεση ότι δεν θα ξαναεργαστεί σε κέντρο με μικρά παιδιά. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η αποτρόπη επίθεση στο μικρό αγόρι έγινε το καλοκαίρι του 2019 μπροστά στα μάτια δύο άλλων εργαζομένων του κέντρου για αυτιστικά παιδιά και η διευθύντρια φέρεται να έχει ενημερωθεί πέντε ημέρες μετά η βάναυση κακοποίηση αποκαλύπτεται τώρα, δηλαδή με καθυστέρηση δυόμιση χρόνων. Οποιαδήποτε καταγγελία έρχεται εγγράφο ή ηλεκτρονικό προωθείται στα αρμόδια όργανα τα οποία επιλαμβάνονται για τι νομικέ διαδικασίε. Ο συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή εξακολουθεί να είναι μέχρι αυτή την ώρα μέλο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και να εργάζεται. Πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ποια μάνα τη κάνουν αυτό το πράγμα στο παιδί και λέει: Όχι, δεν θέλω να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω. όλοι όσοι έχουμε δει Ήταν αυτό το αυτό βίντεο, που έκανε μάνα, μείνει άναυδοι. Δεν ξέρω, και σκέφτομαι ε, και το τι μπορεί να έχει περάσει αυτή η οικογένεια, γιατί κάθε οικογένεια που έχει ένα τέτοιο παιδί ανεβαίνει να γοργοθά. Όμω, α Όμως, ας βγάλουμε τη μάνα από το κάδρο, για να μην. Ε, Όχι, ξέσουμε, γιατί το λέω ε, αυτό. Καθώς... Δεν κατηγορώ τη μητέρα. Όμω δεν γίνεται αυτό, είναι αυτό να γίνεται. Λες. Γιατί πώ βγήκε το ρεπορτάζ στο έθνου ΓR. Θα μα τα πει και ο Ανδρέα Βάγιο, ο αρχισυντάκτη του έθνου, mm -hmm. στη συνέχεια τη εκπομπή έστειλε αυτό το βίντεο αναγνώστη. Και άρχισε να κάνει έρευνα το παιδί. Πώ και τι. Και έτσι προέκυψε ότι αυτό είχε συμβεί δύο μισή χρόνια πριν. Το παιδί αυτό θα ξαναπήγε εκεί. Θα ξανακακοποιήθηκε ενδεχομένω. Δεν νομίζω ότι αυτό έγινε μία φορά. Η διευθύντρια λέει τον διώξανε. Τον διώξανε μετά τον από. Διώξανε. ποιο? Μετά από την. Από, την... Από ποιο. Α... μετά την ενημέρωση το περιστατικό ή μετά την δημοσιοποίηση του, ε, του βίντεο. Ε, δεν ξέρω. Συνέχισε Γιατί εγώ να εργάζεται... διόμαστε, είναι και αλλού σε άλλα κέντρα Βάλιστα. που εργάζεται. Εγώ να δεν δεν μιλάμε. Παιδιά, μιλάμε παιδιά. για μια λυσίδα ναι. κέντρων. Ναι. Δεν μιλάμε βέβαια, για βέβαια. ένα. Βέβαια. Οπότε ενδεχομένω δούλευε και στα υπόλοιπα. Εμένα το πρώτο πράγμα που μου προκαλεί την οργή μου είναι το ότι οι δύο συνάδελφοί του τον κοιτούν και δεν τον αρπάζουν από τα μαλλιά. Όχι δεν το φωνάξουν, ναι, δεν τον αρπάζουν δε φυσί, από τα μαλλιά. Αυτό. Τι κάνεις στο παιδί, σε ένα ανήμπορο παιδί με προβλήματα συγκεκριμένα. Είναι κέντρο υποδοχής φιλοξενία παιδιών με αυτιστικά προβλήματα. Και αυτό το χτίνο το παρακολουθούν να κάνει αυτό που κάνει και δεν αντιδρούν. Για μένα είναι συνέχεια. Δεν ουρλιάζουν, δεν ορμάνε πάνω του, να του να το, να το, να το βγάλουν τα μάτια. Είναι συνένοχη για μένα. Έτσι. Όλοι. Όχι απλά να του φωνάξουν το που λέτε, τι κάνει, να του βγάλουν τα μάτια. Τι κάνει εκεί, ρε. Έτσι. Το πιάνει, τι κάνει εκεί, ρε. Φύγε από εκεί. Να πάρει το παιδί μετά, να το ηρεμήσει, να φροντίσει να μην τραυματιστεί από όλη αυτή την κατάσταση. Και ναι, το δέχομαι ότι τα παιδιά αυτά είναι. Δύσκολα στη διαχείριση. Πάρα πολύ είναι επιλογή του να το δουλεύουν. Όμω. Είναι όταν... επιλογή του. Ε, βέβαια. Είναι όταν το έχει επιλέξει αυτό, πρέπει να το κάνει με ευθυξία και ευσυνειδησία. Δεν όταν πηγαίνουν εκεί, ξέρουν ότι δεν πηγαίνουν εδώ. εκεί. Ξέρω, πηγαίνουν χρόνια μετά. μετά. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο λοιπόν, δούλευε χρόνια. Ο κύριο αυτό έπρεπε να είναι στη φυλακή. Ο κύριο αυτό έπρεπε να είναι στην εισαγγελία. Έπρεπε η διεύθυνση όχι μόνο να τον διώξει, να πει στη μάνα, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσεί, τι θέλετε εσεί, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανεχθώ. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι στο δικό μου το χώρο που διευθύνω υπάρχει άνθρωπο που κακοποίησε κατά αυτό το βάρβαρο, χιδαίο, απάνθρωπο τρόπο ένα τέτοιο παιδί. Ένα παιδί γενικά, αλλά και ένα τέτοιο παιδί παραπάνω. Δεν με νοιάζει αν εσεί δεν θέλετε, έχετε άλλε σκέψει, έχετε άλλα προβλήματα, έχετε δισταγμού, επιφυλάξει, ό,τι είναι αυτό. Εγώ όμω ω διευθύνουσα αυτού του χώρου θα κάνω μήνυση στον κύριο αυτόν. Και θα πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από χθε είχε επέμβει τη Αγγελέα. Ναι. Το ζητάνε, το αναζητούν. Ε, ναι, ναι. Ε, με, αυτό είναι η αυτό διάβαζα στο, στο εύνο.gr χθε. Ότι ναι. Ότι το γίνεται έρευνα να εξακριβωθούν όλε τι συνθήκε. Προκαταρκτική έρευνα. Μετά την αποκάλυψη του έθνου.gr στο ρεπορτάζ Σοφία Φασουλάκη, τη διενεργή υποδιεύθυνση προστασία ανηλίκων μετά από εντολή τη εισαγγελία ανηλίκων, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, και να αποδοθούν και ευθύνε.